Αν δεν κατάλαβα την ερώτηση, γιατί να επαναλαμβάνουμε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Δεν πειράζει, προσθέσω. Δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι μη θερμαθήσεως. Λοιπόν, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι στις 4-5 τελευταίες μέρες τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία βγαίνουν αποφεύγουν να πούν τη λέξη καταγγελία δημοσίως. Τη λένε λίγο κολομπαρίστικα, με συγχωρείτε για την έκφραση. Αλλά η ουσία της υποθέσεως αυτό είναι... με συγχωρείτε, το θεωρείτε πρόοδο, την ορολογία που χρησιμοποιείτε? Ακούστε να σας πω τι θεωρώ πρόοδο. Θεωρώ πρόοδο ο άνεο ΣΥΡΙΖΑ. Το να βρίζετε αλλάξει... το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βρίζω. Τέλος πάντων, ας θεωρήσουμε ότι να αλλάξετε άποψη. Είναι θερμητό. Αυτό που είπατε, καταλάβατε τι είπατε, κυρία Μπακογιάννη? Σας προσέβαλα, το πάρω πίσω, κύριε Παπαδημούλη, μην μου συγχύζεστε. Αποδίδετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα να το πάρετε, γιατί υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Δεν ξέρω αυτά πώς θα αντιμετωπίζετε εσείς. Εάν σας ενόχλησε, με συγχωρείτε. Είναι ντροπή να λέτε τέτοια πράγματα. Το πήρε διάφορα, κύριε Παπαδημούλη. Μη μου συγχύζεστε. Δεν συγχύζομαι. Εγώ όμως ψυχάμαι. Μιλάμε για εσάς, ειλικρινά. Εντάξει. Το έχω καταλάβει ότι λυπάστε στο ΣΥΡΙΖΑ για μένα. Κύριε Μπακογιάννη, πέστε εφθαρσός ότι το παίρνετε από ΣΥΡΙΖΑ. Να ανακαλέσω αν σας ηρεμήσει. Ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Πώς θα γίνει, κυρία Τρέμη? Πώς μπορεί πολιτικά, εάν πάλι, επειδή είδα σήμερα παραδείγματος χάρη ότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε λιγάκι τη θέση του για το ΝΑΤΟ, την οροποίησε, είπε δεν είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες μας να φύγει από το ΝΑΤΟ. Στρατηγικά βέβαια μακροπρόθεσμα θέλουμε να φύγουμε, αλλά τέλος πάντων τα κολομπάρισε λίγο.